Και εδώ πρέπει συλλογικά να αγωνιστούν για το δίκαιο. Δεν πάμε για μεγάλα αυτά που μετέθεσαν εδώ. Είναι πραγματικά στόχοι που πρέπει να τηρηθούν. Και ως προς αυτούς θέλω να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή καταρτίζεται το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Λοιπόν, σε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική νομοθεσία, απαραίτητα, απόλυτα, αλλά και η νομοθεσία της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και αυτό που ζητούμε από την πολιτεία, όχι να βοηθήσει, να αφήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ελέγχουν τους όρους των αδειών εγκατάστασης και όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει παράβαση να επεμβαίνουν. Σημειώνω ότι τονίζω ότι πρέπει η πολιτεία όχι να βοηθήσει, να αφήσει είναι ικανές οι υπηρεσίες να ελέγξουν. Εκείνο που πρέπει να κάνει το ανώτερο κλιμάκιο της πολιτείας, δηλαδή ο Υπουργός, είναι όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις ελεγκτικές, θα πρέπει να ανακαλεί τις πράξεις, τις άδειες που έχουν δοθεί και όχι να ακυρώνει τις αποφάσεις του συντονιστή εμπροκειμένου, την απόφαση του συντονιστή εμπροκειμένου που διεπίστωσε την παράβαση και έβαλε κάποιες κυρώσεις. Εδώ βρισκόμαστε δηλαδή σε αυτό το στάδιο. Επίσης είναι γνωστό στην περίπτωση ότι ακόμα και όταν μια άδεια, μια πράξη δόθηκε από πλάνο μερικά πράγματα, γιατί έγινε σφαλμένη εκτίμηση, διότι απεκρίνησαν στοιχεία και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αποκριθεί στοιχεία και δεν έχουν ελεγχθεί, θα πρέπει η διοίκηση κατά τον γενικό κανόνα του διοικητικού δικαίου να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις εντός ευρώπου χρόνου και εδώ έχουμε. Όχι να ακυρώνει την απόφαση που διαπιστώνει τις παραβάσεις και επιβάλλει την κύρωση, προσέξτε, όχι της διακοπής της οριστικής, της προσωρινής διακοπής μέχρι την αποκατάσταση των παραβάσεων. Χωρίς να έχει φάκελο ο Υπουργός του έργου, ο φάκελος να είναι στη Σύρο, έτσι, να έχει ζητήσει το φάκελο για τις απόψεις της υπηρεσίας, να μην τις περιμένει με έγγραφο που τις είχε ζητήσει και σε τρεις μέρες, 7 του μηνός, 14. 13 πρωτοκολλήθηκε στη ΣΥΡΟ, στις 14 να ακυρώνει την απόφαση του συντονιστή. Αυτή η απόφαση, όπως είπα και στη διαδικτυακή συνάντηση, επί πώς να την κρίνω, είναι όχι υπεύθυνη. Είναι βιαστική και όχι υπεύθυνη. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα τα αφήνω σε εσάς. Είναι μια απόφαση την οποία προσβάλαμε και θα κρυφθεί στη δικαιοσύνη. Αλλά από εκεί και πέρα το έργο προχωρεί. Και ποιος έχει την ευθύνη, ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα, σε περίπτωση δηλαδή που διακινδυνεύσει η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων, των διεκομένων. Ποιος θα φέρει την ευθύνη? Ο Υπουργός θα φέρει την ευθύνη. Όχι η ελεγκτική μηχανισμή, γιατί αυτή έχει να το καθήκον. Και εδώ πρέπει συλλογικά να αγωνιστούν για το δίκαιο. Δεν πάμε για μεγάλα αυτά που μετέθεσαν εδώ. Είναι πραγματικά στόχοι που πρέπει να τηρηθούν. Και ως προς αυτούς θέλω να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή καταρτίζεται το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Λοιπόν, σε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική νομοθεσία, απαραίτητα, απόλυτα, αλλά και η νομοθεσία της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή έχουμε στο φραγκάκι, είναι ένα πρότυπο το φραγκάκι, αν πάτε να δείτε εκεί, εκτός που είναι περιοχή Natura 2000 και ζώνη ειδικής προστασίας, είναι ένα πρότυπο του Κυκλαδίτικου τοπίου.
το οποίο είναι προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Άνδρου, όχι της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Γι' αυτό και προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τα τρία βασικά στοιχεία εκεί, άμα δείτε, που απαρτίζουν το κυκλαδίτικο τοπίο. Είναι η θάλασσα, επενέβησαν και αυτοί, την κατέστρεψαν, η αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως λανθασμένα αναφέρει ο Υπουργός στην απόφασή του και προκύπτει από έγγραφο της διοίκησης, είναι οι αιμασιές, οι οποίες ειδικά στο ανδριώτικο τοπίο είναι πολύ πιο πλούσιες και το ανδριώτικο τοπίο είναι πιο πλούσιο από το κυκλαδίτικο. Είναι μια κατηγορία πολύ πιο πλούσια από το κυκλαδίτικο. Και τρίτον είναι οι παλαιοί δρόμοι, τα καντερίνια, τα οποία κυριολεκτικά τα εξαφάνισαν. Μιλάμε για το μοναδικό δίκτυο της περιοχής, το παραδοσιακό, το παλαιό, το ημιονικό, που εάν το δείτε, επειδή εγώ το έχω δουλέψει, μαζί με τον Γιώργο τον Βρετό και το έχουμε αναλύσει, θα δείτε ότι έχει κατασκευές πολύ αξιόλογες από ροής ομβρίων, τις έχουν επηρεάσει και αυτές. Επίσης υπάρχουν σε ορισμένα σημεία πλατώματα για τη στάθμευση των ζώων, των έμφρωπτων, για την φωτοεκφόρτωση και παράλληλα να περνάνε τα άλλα έμφρωτα να μην εμποδίζονται, δηλαδή για την εποχή, μιλάμε για το 1800 τώρα, έτσι, για την εποχή του, ήταν ένα πάρα πολύ οργανωμένο οδηγοδίκτυο. Αν κρίνουμε και από τις κατασκευές και τα κτίσματα που υπάρχουν στα αγροτεμάχια που νίκιαζαν, που εκμίσθωσαν οι ιδιοκτήτες, είναι αγροτικής μορφής, αλλά παράλληλα υπάρχουν και κλεισάκια, πηγές που εξυπηρετούσε την επικοινωνία αυτό το δίκτυο. Και επαναλαμβάνω, είναι το μοναδικό στην περιοχή. Και δεν έχει αναφερθεί ούτε στο υπόγνημα, ούτε έχει περιληφθεί στις τεχνικές εκθέσεις. Αυτά έγιναν όλα με υπετιότητα του συντάξεως. Εδώ έχουμε βεβαιώσεις από την διοίκηση ότι τεχνικές, επιτεχνικής, επιτεχνικού θέματος, εκτίμηση τεχνική, ο Υπουργός δεν μπορεί να αποφανθεί σε αυτά, γιατί μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης απαράδεκτα. Γιατί ακριβώς γιατί? Γιατί είναι τεχνική εκτίμηση. Η τεχνική λοιπόν εκτίμηση δύο υπηρεσιών είναι ότι έχει αποκριβεί το όλο το παλαιό δίκτυο. Από εκεί και πέρα θα κρυφθεί η απόφαση του Υπουργού και πάλι επαναλαμβάνω, πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά που είναι χρέος μας και από την Ευρώπη και διότι από μέσω της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς έχουμε ανάπτυξη τουρισμού. Εδώ στα Ρακικλαδονήσια η βασική πηγή εισοδήματος είναι ο τουρισμός. Ανεβαίνει ο και δεν το λέω εγώ, οι στατιστικές. Καλπάζει. Εδώ το Πάσχα είχαν 8 με 10 χιλιάδες επισκέπτες την άλλη διακρισμένες. Αυτό δεν το συνυπολογίζει. Θέλουμε τη συμπαράσταση των κρατικών φορέων για το δίκαιο. Δεν πάμε συγκεκριμένα, δηλαδή για κάποιο λόγο, πάμε να εφαρμόσουμε τους νόμους. Ζητάμε δηλαδή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ΑΠΕΠ, ούτως ή άλλως της κείμενης νομοθεσίας, ούτως ή άλλως είναι ευνοϊκή υπέρ της ΑΠΕΠ. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν πάρα πολύ αθόρμητα. Δεν ήταν δεύτερα να προετοιμάσω. Αν το προετοιμάσω, ήταν. Κύριε Κυριακή, μία ερώτηση να κάνω. Παρακαλώ. Πιστεύετε ότι αν τελικά κρυφθεί παράνομη η απόφαση του Υπουργού που ακύρωσε αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα προηγούμενο για όλες τις επόμενες, για τα επόμενα
τεχνικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την κρίση. Δηλαδή, ο Υπουργός δεν επισέρχεται σε τεχνικές εκκινήσεις. Βάσει νόμου, το λέει και η απόφαση μέσα, βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή, οι τεχνικές εκκινήσεις αποτελούν πραγματικά ένα study case για όλα τα υπόλοιπα αερολικά. Εμείς εξετάσαμε πάρα πολύ το ζήτημα της στήρησης των αποστάσεων ασφαλείας, την καταστροφή με παράνομες επεμβάσεις βεβαίως του Αιγαλού στο στενό, την παράβαση ότι η έλλειψη νομίμων της ζών κρίσης. Ως προς τους δρόμους ειδικά, διότι απαιτείται άδεια του Δήμου που δεν μπορεί να δοθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να δοθεί άδεια παραχώρησης κοινοποίησης του χώρου, που ουσιαστικά να ισοδυναμεί με κατάρτιση. Δεν καταργείται ο κοινόχρηστος χώρος, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται. Στους δε κοινόχρηστους είναι το ΑΒ για εμάς τους δικηγόρους. Στους κοινόχρηστους χώρους ανήκουν και οι δρόμοι. Τα μονοπάτια, οι ατραπή δεν καταργούνται. Δεν το λέω εγώ. Έχω γυριστεί υποθέσεις κοινοχρήστων οδών που, να δείτε, είναι αμετάκλητες, που ακόμα κι αν έχει ξεπέσει η χρήση τους, ακόμα κι αν έχουν καταπατηθεί, δεν καταπατώνται από ιδιώτες, οι κοινόχρηστοι δρόμοι παραμένουν κοινόχρηστοι. Δεν καταργούνται, δεν επίπτει η χρήση τους, πώς να σας πω. Δηλαδή, νομικά δεν καταργούνται. Ναι, αλλά πάνω σε αυτό... Αναγνωρίζονται. Πάνω στην απάντησή σας, για να γίνουν τα υπόλοιπα αερολικά έργα που είδαμε στα φωτορεαλιστικά, αποκλείεται να αποφευθεί η παραβίαση αυτή, έτσι δεν είναι? Όχι, γίνεται. Γίνεται, κύριε Γιαννιάννη. Όταν αυτό θα το λέγατε, εάν περιλαμβανόταν μέσα στην μελού ο δρόμος ο παλαιός. Γίνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τεράστιο. Το δίκτυο είναι συγκεκριμένο. Ούτε έχει, ας πούμε, μετά η συγκεκριμένη εταιρεία έχει από τις μισθώσεις, έχει χώρο να τις μετακινήσει 50 και 80 μέτρα πιο πίσω για την ασφάλεια των διεχομένων. Θα πρέπει να το κάνει. Εγώ δηλαδή από την πλευρά μου, από τις εταιρείες ανήμου, θα το έκανα άμεσα. Δεν έθετα δηλαδή θέμα να σπέψω βιαστικά, να τις βάλω παράνομα, γιατί δεν θα με αφήνεις. Μα είχε η εταιρεία στις τεχνικές της εκθέσεις αναφέρει ότι το κενό στο δίκτυο, μόλις τελειώσει το έργο, θα το πω γραπτά αυτά από τεχνική έκθεση της εταιρείας. Ότι η οποία δεν έχει καταθέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ότι θα αφαιθεί ελεύθερο να περνάνε οι περιπατητές, οι κτηνοτρόφοι, οι διερχόμενοι, οτιδήποτε θέλει. Μετά, ένα άλλο θέμα που αναφέρει η εταιρεία είναι τις συνδετήριες οδούς που συνδέουν τις ανεμογεννήτριες. Είναι αυτό που έλεγαν πριν εδώ με το γραφικό οι κύριοι, ότι στα γραφικά δεν υπάρχουν, ας πούμε, οι συνδετήριες οδοί. Αυτές είναι φαρδιές, πλάτος 5-6 μέτρων, όπως το είπαμε, εδώ για να περνάνε αντικριστά δύο φορτηγά. Και παρακαλώ πολύ, επειδή λένε ότι αυτοί είναι κοινόχρηστοι, θα φερθούν. Οι δρόμοι αυτοί είναι της εταιρείας, είναι ιδιωτικοί δρόμοι. Εντάξει, είναι πάνω σε ιδιωτικές εκτάσεις. Οι πολίτες, εμείς οι δημότες, οι πολίτες δεν έχουμε ανάγκη από αυτές τις οδούς. Εμείς έχουμε τις κοινόχρηστες οδούς και τις οδούς που φτιάχνουν η περιφέρεια, ο Δήμος, κατόπιν μελετών. Έτσι, αν θέλουμε δηλαδή, κάνουμε την αίτηση, υπάρχουν υπηρεσίες κτλ. Που υπολογίζουν, δηλαδή λαμβάνουν υπόψη και το παλαιό δίκτυο και κάνουν με μελέτες. Περνάνε από συμβούλια κτλ. Δεν έχουν ανάγκη από τους δρόμους της εταιρείας. Καταλάβατε, οι οποίοι δεν είναι κοινόχρηστοι αυτό. Αυτή είναι η ιδιωτική. Ανά πάσα στιγμή σου λέει από εδώ δεν μπορεί να περάσει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για να δείξουν τέτοια ευθυνότητα η συγκεκριμένη εταιρεία στο παγκάκι, που θα μπορούσε όπως λέτε κι εσείς να τα κάνει τα πράγματα τέλο πάντων τυπικά. Να δείξει τον δρόμο και να βάλει την έγκριση επί του χρόνου. Ναι. Και να γράψει στο υπόγειο και στην τεχνική έκθεση. Δεν το έκανε. Γι' αυτό γίνει. Και σε συγκεκριμένο σημείο που θα μπορούσε να, δηλαδή επειδή είναι κοντά τέλο πάντων στον Αιγιανό, παρότι και ο Αιγιανός παράνομα χρησιμοποιήθηκε.
σε διαφορετικό χώρο. Η κτηματική υπηρεσία 25 μέτρα νοτιότερα. Ναι, αλλά για τα υπόλοιπα ερωτικά θα πήρες πολύ πιο προσεκτικά. Συγγνώμη, να μην κάνουμε όμως... Ναι, αυτό όπως το δηλαδή. Ένα επιχείρημα που θα πω τόση ώρα να πω. Ότι αυτό το συγκεκριμένο το σημείο, επειδή έχει κοντά στον διαλό, είναι πιο προσβάσιμο και θα χρειαστήκανε λιγότερα χιλιόμετρα οδοπίας για τα υπόλοιπα. Σχεδόν 100% θα πιάνουμε ένα βέβαιο ότι και εκεί πέρα θα γίνουν αντίστοιχες παραβάσεις. Εμείς πώς μπορούμε, πατώντας πάνω στην δουλειά σας, πώς μπορούμε. Ακούστε λίγο, επειδή εγώ είμαι δικηγόρος και χειρίστηκα και χειρίζομαι την συγκεκριμένη υπόθεση. Μη γενικεύουμε. Εμένα είναι αρχή μου αυτό. Μη γενικεύουμε. Κάθε περίπτωση, κάθε οδηγό έχει τα στοιχεία. Δεν μπορώ εγώ να αναφερθώ σε άλλα αεροπορικά τη στιγμή που δεν έχω μελετήσει τα στοιχεία. Για το φραγκάκι μπορώ να μιλήσω απόλυτα. Γιατί τα κομμάτια είναι τώρα περίπου 1,5 χρόνο που ασχολούμαι αποκλειστικά, γιατί είναι ο πόδη ο φάκελο, να ξέρετε, των αεροπορικών είναι τεράστια. Δεν γίνονται τα αεροπορικά έτσι. Αυτά τώρα που λένε τι συνέβη, έχουν μελετηθεί έγγραφα. Συμβόλαια τα λέω, φτάσαμε μέχρι το 1870 τόσο. Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω.